Ο μοναδικός έχει δύο μάτια. Το κόμμα έχει 1000 μάτια. Το κόμμα βλέπει 7 χώρες. Ο μοναδικός βλέπει μια πόλη. Ο μοναδικός έχει την ώρα του. Αλλά το κόμμα έχει ώρες πολλές. Ο μοναδικός μπορεί να εξολοθρευτεί. Αλλά το κόμμα δεν μπορεί κανείς να εξολοθρέψει. Την 3η Απρίλη στις 11 το βράδυ έφτασε στην Πετρούπολη ο Λένιν. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα. Οι εφημερίδες δεν είχαν βγει. Ακόμα και οι αδελφές του μόνο την τελευταία στιγμή έλαβαν τηλεγράφημα να φτάνει. Παρ' όλα αυτά, στο σιδηροδρομικό σταθμό υπήρχε πλήθος κόσμου, έτσι που τα τράπεζα βίας περνούσαν. Βέβαια, πολλοί ούτε ήξεραν σωστά. Με τις 4 του Απρίλη του 1917, ο Λένιν έθεσε άμεσα το στόχο της εργατικής εξουσίας, έτσι ώστε το κόμμα των Μπολσεβίκων να προετοιμάσει και να πραγματοποιήσει με επιτυχία τη σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία. Ο Λένιν αξιοποίησε την άρνηση αδυναμία της αστικής κυβέρνησης από το Φλεβάρι του 1917 να αντιμετωπίσει οξυμένα κοινωνικά προβλήματα όπως του πολέμου και της επιβίωσης εκατομμυρίων φτωχών, αγροτών και εργατών. Μάης 1917. Οι Μενσεβίκοι καλούν σε συμμετοχή στην αστική κυβέρνηση. Οι Μπολσεβίκοι διακηρύττουν. Η νέα αστική κυβέρνηση δεν είναι άξια της παραμικρής εμπιστοσύνης του προλεταριάτου και κάθε υποστήριξή της από μέρος του είναι απαράδεκτη. Οι Μενσεβίκοι που έχουν την πλειοψηφία στα Σοβιέτ αποφασίζουν την 1η Μάη 1917 συμμετοχή στην κυβέρνηση. 5 Μάη σχηματίζεται η πρώτη κυβέρνηση συνασπισμού. Η αντίδραση των εργατών είναι άμεση. Χαρακτηριστικά, διαβάζουμε από την απόφαση διαμαρτυρίας των εργατών και υπαλλήλων των Ενωμένων Εργοστασίων Καλωδίων Πετρούπολης. Εμείς οι εργάτες και οι υπάλληλοι των Ενωμένων Εργοστασίων Καλωδίων, στη Γενική μας Συνέλευση στις 3 του Μάη, όπου πήραν μέρος 2.500 άτομα, αφού ακούσαμε τους εκπροσώπους του Κεντρικού Σοβιέ των Εργατών, στρατιωτών, βουλευτών, σχετικά με την επιθυμία της προσωπικής κυβέρνησης και της πλειοψηφίας του Σοβιέτ να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού που να έχει την εμπιστοσύνη του λαού, αποφασίσαμε να εκφράσουμε αρνητική στάση απέναντι στην κυβέρνηση συνασπισμού, που αποτελεί παραπέτασμα για τις ενέργειες της αστικής κυβέρνησης. Δεν επιτρέπεται πια να δεχόμαστε σιωπηλά τέτοια πράγματα. Η σιωπή ύστερα από όλα αυτά είναι εγκληματική. Είστε ελεύθεροι πολίτες. Έχετε το δικαίωμα να διαμαρτύρεστε και πρέπει να επωφεληθείτε από αυτό σας το δικαίωμα όσο ακόμα δεν είναι αργά. Ας μετατραπεί η αυριανή μέρα 18 του Ιούνιου από μέρα ειρηνικής διαδήλωσης σε μέρα τρομερής διαμαρτυρίας της επαναστατημένης Πετρούπολης κατά της καταπίεσης και της αυθαιρεσίας. Κάντε τσάρι τη Δούμα, κάντε το κρατικό Σοβιέτ, κάντε οι 10 καπιταλιστές υπουργοί. Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ των εργατών, στρατιωτών και αγροτών βουλευτών. Κάτω ο αποκλεισμό των επαναστατημένων εργατών. Ζήτω η λαϊκή πολιτοφυλακή. Κάτω η αναρχία στη βιομηχανία και τα lockout των καπιταλιστών. Ζήτω ο έλεγχο και η οργάνωση τη παραγωγή και τη κατανομή. Καιρό να τελειώσει ο πόλεμο. Α ανακοινώσει το Σοβιέτ των βουλευτών δίκαιου όρου ειρήνη. Ούτε χωριστή ειρήνη με τον Γκουλιέρμο, ούτε μυστικές συμφωνίες με τους Γάλλους και Άγγλους καπιταλιστές. Ψωμί, ειρήνη, ελευθερία! Μπρετ, το τραγούδι της απεργίας. Βγες έξω, σύντροφε. Ρίσκαρε τη δεκάρα, που ούτε δεκάρα πια δεν είναι, τον τόπο για ύπνο που πάνω του πέφτει βροχή και τη δουλειά στη θέση που αύριο θα χάσει. Μεμονωμένοι πυροβολισμοί κατά των διαδυνατών από την πλευρά των αντεπαναστατών δεν μπόρεσαν να διασταλεύσουν το γενικό χαρακτήρα της διαδήλωσης. Σύντροφοι, ο σκοπός μας στη διάρκεια της πολιτικής αυτής κρίσης πέτυχε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να τελειώσει η διαδήλωση. Ας σταματήσουν όλοι και ο καθένας χωριστά, ειρηνικά και οργανωμένα, την απεργία και τη διαδήλωση. Θα περιμένουμε την παραπέρα εξέλιξη της κρίσης. Θα συνεχίσουμε να ετοιμάζουμε τις δυνάμεις μας. Η ζωή μας δικαιώνει. Η πορεία των γεγονότων αποδείκνει την ορθότητα των συνθημάτων μας. Αυτό εγώ ξέρω. Νημίζω πως πιόνω κακό. Αλλιένω, τώρα. Άρα, δεν κομμένω. Παρακαλώ.
κάνει. Ναρία, να απομείνει, Άγιο. Προγράτε μου, λέει. Να.